Έμαθε στα μάστρε! Ήρθαν οι πρώτοι Κινέζοι τουρίστες στην Κύπρο. Μα σοβαρά, και πού τους επήραμε? Στη λαϊκή γειτονιά. Άρεσαν τους. Ού, ενθουσιαστήκαν, ήλαν όλα παπούτσα, ρούχα, πιπερό, άζα, όλα, ήταν όλα Κινέζικα. Μπος, παμπος. Μα νόμπου πίνει για μας, ποτό. Ρε, εσύ πίνει ποτό. Νινδυσιά δεν πίνει ποτό. Ρε Πέλε, να σου πω. Αν δεν ποτό θέλω να δοκιμάσω. Παρέτα ρε. Όχι ρε Πέλε, όλοι ψώ και να δοκιμάσω. Κάτσε ρε. Βίγωμα. Νομίζω είναι ποτόν, αλλά δεν ξέρω είναι τα ποτόν που είναι. Είναι να μπορώ να ερωτήσω. Μαγιά, να πού πίνεις. Εν τζε πίνω, φτύνω. Γιατρέ μου, πέτε μου τι συμβαίνει με τον άντρα μου, γιατρέ μου, και έχω μεγάλη αγωνία. Να εξετάσετε τον τι του ήβρετε, πέτε μου όλη την αλήθεια. Ναι, είμαι δυνατός χαρακτήρας, ό,τι μου πείτε να το αντέξω. Ναι, ό,τι μου πείτε, γιατρέ μου, ό,τι συμβαίνει με τον άντρα μου. Μα ό,τι του ήβρετε, πέτε μου, θα το αντέξω, θα το δω σύγκρεμα. Πρέπει να γίνει ο άντρας μου, γιατρέ μου, ό,τι περνά από το χέρι μου θα το κάνω. Δεν θα φύγω από τον άντρα μου, έτσι σκέτο να βοηθεί τον. Φτάνει να μου πείτε ότι εξέτασαμε τον κυρία μου και είπαμε του τούτη την αρρώστια. Πέτε μου την αρρώστια, πέτε μου και ο άντρας μου και ό,τι περνά από το χέρι μου εγώ θα θυσιαστώ για τον άντρα μου. Κυρία μου, ο άντρας σου χρειάζεται ηρεμία. Έγραψα σας να με έναν υπνότυπο. Εγγράψετε και πότε να του το δει. Έτσι να του το δει. Εν τέλος ένα Γιάννη, γιατρέ μου αν δεν του δει τα φάρμακα του. Να το πίνεις εσύ και να κοιμάσαι. Ο άνθρωπος θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Πρέπει να κοιμάσαι. Πόση μουρμούρα πας στον άντρα σου, πόση μουρμούρα κυρία, πόση μουρμούρα. Πίνε τα. Πόσο πετρέλαιο να βάλω. Ούλα ρε ρε κουμπάρι. Ε κύριε, έτσι με τυχερώσεις. Να τυχερώμε ρε κουμπάρι. Να με η Κύπρος έχει γεμάτη με τρέλαια και εμείς να πιερώμε, μένα από την κυβέρνηση. Τι να πούμε. Η κυβέρνηση είπε ότι όλοι οι Κυπρέοι θα υποφεληθούν που είναι τα τρέλαια. Κόμμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον ευκάλαμε. Γιάννη. Είναι ο θέλεις να πεις ότι άμα κάνουν στην καζίνο μπουδά, θα πιένεις πόζι. Εγώ κουμπάρε μόνο μπουζί να παίζω καζίνο, μόνο μπουζί. Γιατί κουμπάρε. Γιατί είναι ψευτοκαζίνα ρε κουμπάρε. Σε μπουζί χάνεις ψευτοριάλια. Οπότε είναι σαν να και χάνεις τίποτε. Καταλάβεις. Άπα ρε, να πάεις να μου φέρεις κάτι να φάω ρε. Εσύ πεινάς. Δεν πίνω μάστρι, αλλά να φάω. Αφού εμπίνας ρε, γιατί να φάεις. Που συνήθεια μας ρε, και να σου χάμω και παρέα. Αφού στην Κύπρο δεν και τρώμε για να ζούμε, ζούμε για να τρώμε. Λοιπόν, αγαπάρε, με έμπισα την πελάρα, γιατί θα πάθω νευρική ανορεξία. Τι σημαίνει μας ρε, νευρική ανορεξία. Δεν ξέρω ρε, αγαπάρε. Νευρική ανορεξία μπορεί να είναι όταν μου λαλείς πελάρες και νευριάζω και κόφκεται η όρεξη μου. Πώς. Παμπό. Γεμπού, να χαρίσω ότι αγαπάς ένα να φάει. Ακούεις πως έχει επιδημία νευρικής ανορεξίας. Και εσύ τι φοάσαι ρε μαμά. Μπορεί να σε πιάει αρόρπιστα, γεμπού. Εσύ τι φοάσαι μαμά λαλό σου, εσύ άμα να κάτσεις να φάεις τώρα είσαι ένα χειρό σωστό. Αγάπη μου, τι ρε το σωστό. Όχι σ' αρέσει να που τρώεις έναν κορχολόσικο και έχω φτάσεις μπανι μπανι. Μαμά, εγώ και θέλω να γίνω πασούρτας και πασόκολος. Εγώ θέλω να γίνω μοντέλο. Αγάπη μου, οι γιατροί ποινίουν να τρώμε απ' όλα.
Οι γιατροί είναι ενίωνα, τρώμε απ' όλα, μάμμα. Άλλον το απ' όλα κι άλλον το όλα. Φάτα όλα, φάτα. Φάτα, να εσύ χάσεις, φάτα. Α, εδώ. Είπα η αλλοπιά, χωρίζω, τα αφήνω όλα στα χαρίζω. Γιατί ποτέ άλλο πια δεν ξέρω, μα. Είναι μωρό, μα, μωρά, τσουρκο κοινό, μα, είναι το καινούργιο μου κοινό, μου, μα, με κάμερα με πουλά και κλειώνει για πλήθρα. Μυρίζει σου, τι μου έλεγε, μπαρε. Ναι, μυρίζει μου, όλη τσούρα, γιατί. Μου έλεγε, μπαρε, και μια βακιά να πνοήρε, μπαρε, μυρίζει, τι μου έλεγε, μπαρε. Τώρα ήρθε μια από τη μυρωτιά μου όλη στο απάνω. Τι είναι τώρα, κουμπάρε, έχει ουέστα, μου τράβει τη βάση, την πέχει κάθε ουέστα. Τι είναι τώρα, κουμπάρε. Ποτέ άλλα που νοήρα, κουμπάρε, και τεχνολογία κινητό, μυρίζει για σε μην καταπολεμά το άγχος, το στρες. Μυρίζει σου. Τι τα μελός είναι. Τι τα μελός είναι, κουμπάρε. Αγγελική, ο κουμπάρα τα μελός είναι, ρε. Επίσης και με άξε τα λάκια του, εγώ να σε κλειδώ να μυρίζει μυρωτιές. Ε, θα με έχεις μυρωτιές μούχτη, ρε. Που θα είναι μυρωτιές τσούρας. Πίσω είσαι κουβέντιας, πως είσαι κατσέλα, πίσω το απάρ. Και μην και μετά ξεταράλλες ο Άγκης κλειδό μίσου να σου λέει άδειρος και άδειά σου μιού. Αυτά με λόγι, με κέντρο και με ήταν έρνον καίστα. Αυτά με λόγι, έλα κύριε, έλα γάμι μου, έλα, έλα ρε μου, κουά μου, έλα. Εγώ λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Παραγιά μου τα μάτσι, χάνετε με τίποτε να σκίσουμε σήμερα. Έλα ομάδα. Αποέλ, αποέλ, αποέλ. Παραγιά μου, αγιά μου. Ρε αγαπητή μου, για μία λίτρα την μάπα. Όχι, έφευκο. Άντε, αγαπητή, σε μέρα, την μάπα. Εγώ θέλω άλλα πράγματα τώρα. Άλλη ώρα, ρε αγάπη. Εγώ θέλω να με πάρεις. Τώρα έγινε, τώρα θέλω την μάπα να λόζω. Τώρα, η δάλος κλείνει την τηλεόραση, α. Αγιά μου, γυνάτη, εντάξει. Αγιά μου, πέντε. Έλα, φόλεις το για να μην κρυώσεις. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Ξεραμίσου του κουμπάρου να με βιάζεται. Σε δυο ώρες τελειώνει η μάπα. Απλακτικά από σένα, απλακτικά. Ξένια μου, νομίζω έπιες πολλά και να οδηγήσεις. Ο Ξένιος σου και 30 πολλά να έχει πάνω του, ενάξιος να βράσει το αυτοκίνητο που μες στην τρύπα του Βελονιώτη. Ναι, όπως την άλλη φορά που πήγα και φάτσισες πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Δεν ήταν ένα, εθκό που ήταν και από Ξένιος σου πήγαινε ο βράζι που μες στη μέση αλλά κολλιούσαν τα καθρεφτάκια του. Χαλό, ήταν ένα και τώρα είστε εσύ διπλό. Φίλε μου, ποιες πολλά. Με δουλειά σου έχω μάνα, πληρώνεις μάτιματε. Φίλε, μυστική αστυνομία, πρέπει να σου κάνω άλκο τεστ. Εγώ πάρε να μας φύγετε εσύ κουβίνα να μην έκανα λάβαλα. Κάμε μας άλκο τεστ έξω από το μαγαζί. Ένα σκάμε λοιπόν το άλκο τεστ μέσα στο μαγαζί. Φίλε μου εμπρόληψηκα, είναι διαταγή του αρχηγού αστυνομίας του κύριου Σοφοκλή. Σε παρακαλώ, φύσα. Φύσα. Επιθώ. Όχι, με το μέσα, αμέ. Πενταπλάσιο μου το κανονικό. Φίλε μου, δώσ' μου τα σουίτσι γιατί δεν μπορείς να οδηγήσεις στην κατάσταση που είσαι. Σε παρακαλώ, είσαι πολλά καλύτερος. Πού τα σου, δεν ήξω από τα μάτα σου. Χάσε τα σουίτσι μου, πού να σου. Πού τα, αγάπη, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Λοιπόν, θα περάσεις αύριο από το σταθμό να τα πιέσεις που να είσαι εξαιρετικός, εντάξει. Και... έλα σε ένα πεντόλυρο για να πιέσεις ταξί να πάεις έσω, εντάξει. Άντε, καλή νύχτα σας. Ευχαριστούμε κύριε αστυνομικέ μας. Thank you κύριε αστυνομικέ μας. Απαλλακτικά από εσένα. Thank you, thank you. Εσύ γιατί το λένε thank you. Ο πεντόλυρο. Γιατί. Παιδί. Έλα ρε. Φέρα ακόμα έναν ποτό. Τσερνάω ο αρχηγός της αστυνομίας ο κύριος Σοφοκλής. Έλα, δώσ' το. Απαλλακτικά από εσένα. Απαλλακτικά. Είμαι πολλά στενοχωρημένος, κύριε Πάμπος. Γιατί αγάπα, ρε. Ενώ κάτω να το κοινό της γυναίκα μου της αγαπάρας και ήφερα κάτι μηνύματα... Είναι τα μηνύματα ήφερες, ρε αγάπα, ρε. Μωρό μου, επεθύμησα σε. Ποτέ να σε δω. Μωρό μου... κάτι τέτοια. Τι θα κάνω. Τίποτε θα κάνεις, ρε. Εσύ φταίεις. Γιατί φταίω. Ποιος σου είπε να ανεκατόμνεις το κινητό της γυναίκας σου.
Πώς έπιες προχτές το Junior? Τι ρε, είπε μου. Πια καλά ρε, έπια ξυπερτίζα, τέσσερις λαούς, έπια οκτώ τσίκλε και έπια μπεροπούλια. Να μου πια, εγώ να είναι να μου πια. Για το ορκέζεις. Έπια εννιά περτίζα, εφτά λαούς, μια ντουζίνα τσίκλε και ο βασιανούς, έξι φραγκολίνες και έπια πέστρο. Πέστρο ρε. Έπια πέστρο ρε. Εγώ δεν είμαι εγώ αντίπροκτες να είσαι. Μην μου κάνω. Έπια 16 μερτίτσα, έπια 4 λαούς, έπια 8 χάρσες, έπια... Να μου κάνω, έπια κάτι που ήταν μελοβούλια, να ήταν πάστα 16-18 ενθύμου, και τριγκόμενες. Τριγκόμενες, ρε. Ναι, ρε, τριγκόμενες. Με πριν μια λεπτό να είσαι, να μου κάνω. Να μου κάνεις. Έπια 6 λαούς και ο κατσόσυρος, 3 χοβέζουνα, 17 τσίκλες, 4 γαρτιρούκια και ο ποδούν τους πουπούξιους και η γερικά σου. Αγιά μου γε μου, να χαρίσω ότι αγαπάς πίνε φκάρτα και τα ρούχα σου και δεν μπορώ να σε θωρώ. Αμμά, άλλο ράν και γανί, α. Να το ένα, να το άλλο, δεν θα φορώ τι θέλω, αλλά είναι της μόδας του τα. Σε παρακαλώ πολλά. Πρέπει να μοιράσεις μαμά σου. Να με σου πει χωρίς σου καμιά. Να μου λάσου, στο κάτω κάτω έχει δίκιο. Τον τίσιμο έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να είσαι καλά ντυμένος άμα κυκλοφορούμε στον κόσμο. Βέβαια, δεν τον παπά σου, με το πουκάμισο του, με το σακάκι του, σικ. Αμά, δεν θέλεις να πάω να φορήσω σακάκι και πουκάμισο και εγώ για άμε σικ, άμε. Σικ, σικ, σικ. Κοίταξε, συμπεριφορά ρε μάτι. Χάλασε η νεολαία, ο νους τους έμπασα τίσια και τα μπλουζούκια. Ξέρω το. Ξέρω το, αγάπη μου, ξέρω το. Μόνο η γενιά μας είχε έτσι κλασά τον τίσιμο. Εδιούσαμε σημασία μπας τον τίσιμο, μπας το σικ. Κουμπάρε, ας είστε καλώς ορίσματα και τα ποτούτα, γιατί είμαι ως δαμέ, α! Κουμπάρε, σαν να τους είμαι ανοίγουμενο για καπκά. Ρε, δεν πάτε καθένες τους καθένες και λαλείτε, κουμπάρε, ότι το χαλού πηγαίνει που έχω πρόβιο γάλα, ρε, κουμπάρε. Από είναι αλήθεια, ρε, κουμπάρε. Ρε, κουμπάρε, είναι καλά, ρε, γιατί εμείς που έχουμε κατσέντες και κάνουμε χαλού με παρακατικό το χαλού μας. Ρε, κουμπάρε, αλλά τώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατακουρηθεί το χαλού σαν κυπριακό προϊόν. Πρέπει να ακούμε του κόσμου την αλήθεια, ρε κουμπάρε. Το χαλούμι παρασκευάζεται από υγιεινό γάλα. Ρε κουμπάρε, τούτα τα λίστα επειδή τις κατσέλνες και πολλές κουέλες και τσούρες. Αξί! Ρε κουμπάρε, η αλήθεια νουλή είναι μου γιατί να τσακωμένει τώρα αν παρασκευάζεται που υγιεινό ή από αγελαδινό γάλα, ρε κουμπάρε. Πάνε μου λες τώρα, ρε κουμπάρε. Ναι, να τσακωμένει, ρε κουμπάρε. Και πρέπει σε πολλά γάλα να συνεχίζουν το τροβάριο μου την ιστορία με το χαλούμι. Να έχει με τώρα βάρτο να είμαι να βάζει τη φάρμα να σου ακούσω όλες ο αγάπος τάκτινα. Καλά ρε κουμπάρε, καλά ρε κουμπάρε, ό,τι πείσαι σου. Το χαλούι παρασκευάζεται και από εγώ πρόβειον γάλαν και από εγινόν και από αγελαϊνό. Α, κουμπάρε, ωραία μιλάς. Ωραία μιλάς. Αν πρέπει να σου γράψω ένα τζιβανιούμα, να γιορτάσουμε το γεγονός ότι καταχωρήθηκε το χαλούι ως κυπριακό προϊόν και, κουμπάρε, πέρα να φτιάξω από την Ελλάδα. Πώς? Να φτιάξω από την Ελλάδα που το διαλαμάτα. Θα διασκεδάσουμε, κουμπάρε. Ήταν οι αναλύσεις μου, γιατρέ. Ναι. Εγκαλές. Όχι. 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 Η χολυστερόλη σου στα ύψη. Αλήθεια. Ναι. Και τα τριγλυκερίδια σου μέντης. Μα σοβαρά, γιατρέ μου. Α, και ο δεξιός σου νεφρός, εχαλασμένος. Και τρεις αρτηρίες εκκλειστές της καρδίας σου. Θέλεις εγχείρηση. Παναγία μου, είναι τα πράγμα, γιατρέ. Μα σοβαρά, γιατρέ μου. Σοβαρότατα. Καλά, γιατρέ μου. Γιατί γελάς. Έτσι γελώ, χαμογελώ. Έτσι, γιατί χαμογελάς. Εμένα να ρωτάς, τον υπουργό που διάταξε. Μας ρε, δεν θα το πιστέψεις. Έκανε καζίνο ο Παπαδόπουλος. Κάτι καλύτερο. Βρέσει, βρέσει. Βρέσει, μα στην Κύπρο. Απίστευτο. Ευτυχώς τώρα μας ρε, θα μας κρατήσουν στην Ευρώπη. Γιατί ρε αγαπά ρε. Αν δεν έβρεσε ρε, ήταν να μας αποβάλουν.
διότι αν δεν έβρεσε άλλο ένα χρόνο, θα γινόμαστε έρημος στη Σαχάρα και να μας βάλουν μέσα στην Αφρική, μέσα στην Αφρική. Πώς, παμπώς. Έλα, 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 έλα. Τόνα μας σου 50 λίρες. Γιατί, τι έκαμε. Πλημαντάτα κάμες, κυρία μου, πλημαντάτα κάμες. Τόνα μας σου 50 λίρες. Καλά, κύριε αστυνομία μου, τώρα που βρέσει όπου φτάσει, ένα κόπιο δε πρόστιμο και του Θεού. Εσύ, αδελφέ, πώς θα πει σήμερα ημέρα στο σχολείο. Κουράστηκα πάρα πολλά, αδελφέ, εξαντλήθηκα. Τι εγώ, κοίταξε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το επάγγελμα του δάσκαλου είναι πολλά, το λειτουργήμα που κάνουμε είναι πολλά δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Συμφωνώ και επαυξάνω. Κανονικά, ο Παπαδόπουλος έπρεπε να έρθει να εντάξει το σχολείο για να δει πόσο κουραζόμαστε. Τι όχι να μας κατηγορεί. Συνάδελφε, από να παίξω του χορού, πολλά τραούδια ξέρει. Μα να μας κατηγορούσε ότι είμαστε τεμπέληδες. Ποιους, εμάς που ρίξουμε με πότε είναι η αργία, με πότε είναι οι διακοπές, με τίποτε που καθόμαστε και προετοιμάζουμε το λιγό για να διδάξουμε στα παιδιά. Ρε Σάρφε, σε ποια τάξη να διδάξεις. Τώρα έχω καινή τώρα. Κι εγώ ρε, καινή έχω. Νομίζω να πάω να ακουστούμε σε καμιά τάξη. Ναι, έχεις δίκιο, να πάω να ακουστούμε σε καμιά τάξη, διότι το Υπουργείο Παιδείας είναι και ξεσπράβαν και καμιά κάμερα για να μας παρακολουθά. Λοιπόν, να πάμε στο Α1. Πάμε, α. Θα πάμε στο Α2. Πάμε στο Α2. Πάμε στο Α4. Πάμε στο Α4. Κύριε Υπουργέ μου, ο Θανασάκης μου είναι ο κατάλληλος για αυτήν τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ εργατικός. Μα δεν γίνεται, κυρία μου. Μα μιλάει 5 γλώσσες, Υπουργέ μου. Μα σας είπα μου, δεν γίνεται, κυρία μου. Κύριε Υπουργέ μου, έχει 3 δοκτοράτα. Μα δεν γίνεται να τον προσλάβουμε, κυρία μου. Πώς να σας το πω διαφορετικά. Δούλευε 10 χρόνια στην Αμερική και ήταν διευθυντής σε μεγάλη εταιρεία. Δεν λέω, έχει κάποια προσόντα ο γιος σας. Όμως πρέπει να εξετάσουμε αν έχει τα κατάλληλα προσόντα για δημόσιος υπαλλήλος. Και τι προσόντα δηλαδή. Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τη γλώσσα του. Και γιατί. Για να δούμε πόσο καλός γλύφτης είναι. Απαραίτητο προσόντα για ένα δημόσιο υπαλλήλο. Άκου πράγματα. Μετά πρέπει να εξετάσουμε τα αυτιά του. Και γιατί. Γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να βάλει που το έναν και να βγάλει που το άλλο. Όπως τον άντρα μου δηλαδή. Και στο τέλος πρέπει να εξετάσουμε και το μυαλό του. Όσο για μυαλό, ο Θανασάκης μου έχει πάρα πολύ να παρέξουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί. Επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν μυαλό. Και πώς θα δουλεύει. Αφού δεν δουλεύουν, κυρία μου, το μυαλό τι να το κάνω. Σωστά. Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές. Απόψε στο πρόγραμμά μας έχουμε μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου, τη Φούλα Τούλα. Γεια σου Φούλα. Γεια σου. Γεια σου Τούλα. Γεια σου. Λοιπόν, Φούλα, θέλω να μας πεις γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο νησί μας από ό,τι μας έχεις πει πριν εσύ. Η Ελλάδα είναι τόσο κοντά στην Κύπρο. Να σου πω, έχω ακούσει ότι το νησί είναι πολύ μικρό και το μισό το έχουν οι Τούρκοι. Και λέω, τι να πάω να κάνω εκεί τώρα. Γιατί ήρθατε τότε στο νησί μας, Φούλα. Μου έχουν πει κάτι συνάδελφοι ότι η Κύπρος αφήνει λεφτά. Γι' αυτό ήρθα. Και ήρθατε Φούλα για τα λεφτά. Φυσικά. Και η Τούλα γιατί ήρθε τότε. Λοιπόν, Τούλα, Φούλα, όπως θες. Πες μας λίγο έτσι για τη δισκογραφική σου δουλειά, για την καριέρα σου. Εγώ τραγουδούσα σε ένα μαγαζί, το Κίτρινο Φουστάνι, αν έχεις ακουστά. Καθόλου. Λοιπόν, τραγουδούσα εκεί, αλλά δεν αναγνώριζα την καριέρα μου, ξέρεις την επιτυχία μου. Mm-hmm. Και έτσι έπρεπε να πάρω κάποια δραστικά μέτρα για να αναγνωριστεί. Δηλαδή, και τα δραστικά μέτρα. Δηλαδή, έκανα γυμνές φωτογραφίσεις. Και επειδή είμαι και καλή γραμμή, έτσι. Και από τότε οι προτάσεις βροχή. Και μετά από το γυμνό, μετά από τη γυμνή φωτογράφηση, το ταλέντο σου αναγνωρίζεται και είσαι πρώτη τραγουδίστρια. Βεβαίως, βεβαίως. Το ότι όμως ξεγυμνώθηκα και φωτογραφήθηκα δεν έχει καμία σχέση με τον ψυχικό μου κόσμο. Άλλωστε, αυτό ήθελα να δείξω στον κόσμο, την ψυχή μου. Ναι, και το έδειξες. Λοιπόν, αγαπημένη μου Φούλα, Τούλα, μετά από το γυμνό έρχεται μεγάλη σου επιτυχία από το τραγούδι. Τα μάτια σου τα όλη φορά μου τα έχω αγαπήσει. Μάλιστα, αυτό. Και μετά ακολούθησε η άλλη επιτυχία. Βάραμε κι άλλο, βάραμε! Για πες μας λίγο για τα μελλοντικά σου σχέδια τώρα, Φούλα. Φυσικά στα μελλοντικά μου σχέδια είναι η διεθνής καριέρα. Φυσικά. Τη Σούλα και είναι τα μελλοντικά της σχέδια. Πες λίγο τους νέους που σε ακούνε τώρα που θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Λίγα λόγια, να προσέχουν. Θέλω να τους πω ότι για να πετύχεις αυτή τη δουλειά πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Πολύ σκληρά. Όπως εσύ, Φούλα. Ακριβώς. Και η Τούλα.
Καληνύχτα σας. Πρέπει να δω. Είπε μου η Ρούλα ένα μυστικό. Αλλά έβαλε με ένα που σχεδόν ότι δεν θα το πω σε κανένα. Εμένα, εμένα πέ μου το, θα το πω που ποτέ εγώ. Είπε μου να μην το πω σε κανένα και δεν θα το πω σε κανένα. Πέ μου το πάνε μου εμένα, δεν θα το πω που ποτέ. Ω, υποσχέθηκα ότι δεν θα το πω και δεν θα το πω. Πού πάεις ρε, πού πάεις. Έλα. Να μου λίγο. Υποσχέθηκες να μην το πεις. Εν και υποσχέθηκες να μην το γράψεις. Ναι, σεβασμιότατε, τα σέβη μου, δεν θα επαναληφθεί. Τις ευλογίες σας, σεβασμιότατε. Ποιος ήταν? Ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Έκαμε σου παρατηρήσει πως γύρω να πάει στην εκκλησιά? Όχι. Έκαμε μου παρατήρηση γιατί έχω μετοχές σε άλλες τράπεζες και όχι στη δική του. Μα έχει δική της τράπεζα η Αρχιεπισκοπή. Κάμνει μια τώρα ρε αγαπάρε. Θα αγοράσει όλες τις άλλες και θα κάνει μια μεγάλη εκκλησιαστική τράπεζα. Μα σοβαρά, και πώς το ονομάζετε? Η Αγία Τράπεζα. Μακαριότατε, θέλω να σε παρακαλέσω να μας βοηθήσεις να αγοράσουμε την καινούργια καμπάνα. Γιατί τούτη που έχουμε ένα Άγιος έτσι μπορεί να πέσει να τσιλίζει κανένα. Να κάνετε έρανον, Παπαμελέτη, να αγοράσετε καμπάνα. Έρανο. Μα πέντε πλάσματα είμαστε στο κοκό. Τσιτσίνι γέρι. Ένα μόνο να κάνουμε, Παπαμελέτη, ήρθε σε δύσκολη στιγμή. Δύσκολη. Δύσκολη, ναι. Ένα που σας προδώσαμε τα εκατομμύρια μας τώρα να αγοράσουμε τις μετοχές της ελληνικής τράπεζας. Ελείψαν τα λεφτά της εκκλησιάς. Τετέλεστε. Τι είναι που πρέπει να κάνουμε, μακαριότατε? Να πιάσω μια τενέκα να τη φακώ, να έρχονται οι πιστοί στην εκκλησία. Ουάτε να δούμε να. Έτω πέντε ψωρές που μείνετε μες στο χορκό, φάκα τους γύρω λίγο πριν τον εσπερινό και λάλε τους. Ελάτε πιστοί, ελάτε να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό. Στο κάτω κάτω ή παραπάνω ευαρίκουοι έτσι να ακούν την καμπάνα. Μα μακαριότατε θέλουμε καμπάνα. Κόλλησε μπας την καμπάνα. Εδώ δίνω τον υπερπάντων αγώναν για τις μετοχές και εσύ λαλείς μου για την καμπάνα μπαλε. Για πού λαλείες, να αγοράσουμε καμπάνα. Μα Παπαμελέτη, κι αν πως η παραπάνω σημασία τώρα. Η καμπάνα η δική σου, ξέρει η καμπάνια η δική μου, να αγοράσουμε όσο το δυνατόν παραπάνω μετοχές για την εκκλησία. Μακαριότατε, ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι σωστό να ασχολείται με έτσι πράγματα. Εν άκουσες μια κυπριακή παροιμία που λαλεί, όποιος λειτουργά δυο εκκλησιές της μιας γελάτης. Έτσι σου είπαν. Εγώ ή μόνο μια εκκλησιά μπορώ να λειτουργώ. Τέσσερις που μπορώ. Τέσσερις. Τέσσερις. Την εκκλησιά της εκκλησιάς. Την εκκλησιά της οικονομίας, την εκκλησιά της πολιτικής και την εκκλησιά της παιδείας. Μακαριότατε, εσύ μπορεί να λειτουργάς τέσσερις εκκλησιές, αλλά ούτε μια, αφού δεν έχουμε καμπάνα. Φεύκο, πάω στη μάμα μου, ευαρέθηκα σε. Όλη μέρα πας στο καναπέ, δεν κάνεις τίποτε. Τι ενόμισες, ότι παντρεύτηκα σε γυναίκα σε υπηρετώ? Φεύκο και να καταλάβεις την αξία μου. Αγάπη, ήρθα αγάπη. Εν να με συγχωρέσεις ποτέ που εφιατσάφηκα σε. Που έφυγες, συγχωρώσε. Που εστράφηκες όμως πίσω, δεν θα σε συγχωρέσω ποτέ. Κύριε Χαμπή. Κύριε Χαμπή. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις τρεις μίξ, αλλά θα τις κάνεις όπως ακριβώς σου πω εγώ. Μάλιστα, τι θέλετε. Η μια πίτσα θέλω της, η μια πλευρά να είναι κάρβουνο, η άλλη να είναι ομή. Μέσα τα σεφταριά, μες τη μια φαν κάρβουνο και μες την άλλη να είναι ομά με το γέμα. Και οι σμήνες με τα σουβλάκια, η μια σμήλα θα είναι κάρβουνο και η άλλη να είναι ομά με το γέμα. Μα πολλά δύσκολη παραγγελία σου. Γιατί κύριε Χαμπή, εψέσαι σου είπαμε τίποτε και έτσι ακριβώς τα έκαμες. Αλλά δεν επιμένω, θέλεις να πάμε στο Παντοπουλίο να αγοράσουμε κανέναν κιλό αγκουράκια, α? Γεια, Πόμπο και με τον παππού μου.
Παππού, πώς βλέπεις όνειρα αφού βγάλεις τα γιαγιά σου? Φεύγω, δεν πάει πια, δεν πάει πια άλλο. Χωρίζω. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει άλλο πια. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια. Χωρίζω. Ένα γότσα, όλα φορά. 3, 2, 1, πάμε. Φεύγω, δεν πάει πια άλλο. Χωρίζω. Δεν πάει άλλο πια. Ένα, πάμε. Ήταν, εγώ θα το ξανακεφτώ επειδή συγχύζουμε. Επίσης το τίτλο. Ναι, ρε. Εγώ δεν ξέρω πια αντί προχτές. Είναι να μου πια, ρε. Επιά 8 μερτσίκια.